Καλημέρα. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί εδώ στο πλατό μαζί μου βρίσκεται ένας πολύ αγαπημένος μου φίλος. Είναι όμως μεγάλη τιμή και χαρά για μένα που βρίσκεται εδώ για να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, για την ανταλλαγή πολιτισμού ανάμεσα σε δύο χώρες, την Ελλάδα και τη Ρωσία. Είναι ο Ξενοφών Λαμπράκης και είναι πρόεδρος του Ελλήνο-Ευρωασιατικού Συνδέσμου. Ξενοφών, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη, που μας κάλεσες, που με κάλεσες. Θέλω να κάνω μια διόρθωση. Όχι μόνο Ελλάδας-Ρωσίας, Ελλάδας και Ευρασίας. Παίρνουμε και το Ουσμπεκιστάν και άλλες πρώην Σοβιετικές χώρες. Γιατί γεννήθηκα στην Τασκένδη, τώρα είναι ο Ουσμπεκιστάν, αλλά κάνουμε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις με όλες αυτές τις χώρες. Ναι. Γι' αυτό και ο σύνδεσμος άλλωστε λέγεται Ελληνοευρασιατικός Συνδέσμος. Έκανα πολλές πρόβες για να το πω μονοκόμματο. Λοιπόν, Ξενοφών, εσύ έχεις γεννηθεί στην Τασκένδη από Έλληνες γονείς, από Έλληνες πολιτικοί γονείς, πρόσφυγες νομίζω ήταν. Μπράβο, και... το 49 που φύγαν από την Ελλάδα και επιστρέψαμε μετά την πτώση της Χούντας στην Ελλάδα. Βρίσκεσαι 25 χρόνια στην Ελλάδα. Παραπάνω, πάνω από 30. Α, ναι. Ναι. Είσαι οδοντίατρος στο επάγγελμα. Είμαι οδοντίατρος. Ναι. Αλλά ασχολείσαι και με τα καλλιτεχνικά. Ναι, σαν χόμπι έχω με τα καλλιτεχνικά, γιατί πρέπει να κάνω πρόσφαρα στον κόσμο. Είχε σπουδάσει μουσική στην Τασκένδη, νομίζω. Έχω σπουδάσει ακορδιόν 5 χρόνια, βέβαια έχω καιρό να το πιάσω στο χέρι. Ναι. Αλλά μου αρέσει η μουσική, ναι. Οδοντίατρος, πού σπουδάσαι, στην Ρωσία ή στην Ελλάδα? Σπούδασα κυρίως στην Ελλάδα, ναι. Θέλω να μου πεις τώρα για το σύνδεσμο, τον Ελληνοευρασιατικό Σύνδεσμο. Πώς δραστηριοποιείται? Τι ακριβώς είναι αυτός ο σύνδεσμος? Ο σύνδεσμος είναι βασικά, ο σκοπός του σύνδεσμου είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις ελληνικές στις πρώην Σοβιετικές χώρες και οι Ρώσο-Ελληνικές ή από το Ουσμπεκιστάν προς την Ελλάδα. Θέλουμε να παντρέψουμε τον κόσμο, τα ήθη, τα έθιμα των λαών και να είμαστε πιο κοντά. Και να προβάλλουμε το πολιτισμό, ας πούμε, της Ρωσίας στην Ελλάδα ή της Ελλάδας στη Ρωσία. Ναι. Ή το Ουσμπεκιστάν στην Ελλάδα και της Ελλάδας στο Ουσμπεκιστάν. Και λέω Ουσμπεκιστάν γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος έχει φτάσει μέχρι το Ουσμπεκιστάν και παντρεύτηκε την Ροξάνη, την πριγκίπισσα, η οποία είναι από το Ουσμπεκιστάν, Σογδιανή. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει μια θεωρία ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε και DNA λίγο Ουσμπέκικο. Ή στο Ουσμπεκιστάν τώρα υπάρχει το DNA. Αρχαίο-ελληνικό αντίστοιχα. Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο γκρουπ, το Ξενοφών Λαμπράκης Group. Έχει κάποια Excel σχέση group με το ΣΥΝ... Excel Group, ναι, είναι η αρχική μας ομάδα. Ναι. Η αρχική μας ομάδα που αρχίσαμε από διάφορες απλές εκδηλώσεις, από πάρτι μασκέ που κάναμε στο Κάραβελ, από πρωτοχρονιά με το ρώσικο ημερολόγιο με το παλιό, και άλλες εκδηλώσεις. Αλλά το Ελληνοευρασιατικό Σύνδεσμος είναι ένας σοβαρός σύνδεσμος, ο οποίος ασχολείται και με πολιτικό-πολιτιστικά. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνεις είναι κυρίως, αφορούν κυρίως το χορό, τη μουσική και τον κινηματογράφο. Χορός, σωστά? Μουσική, κινηματογράφος, κάνουμε και διαλέξεις, κάνουμε συνέδρια. Τώρα πρόσφατα, όπως ξέρεις και ήσουν καλεσμένοι, είχαμε καλέσει τους απογόνους του Τολστόι από, ναι, τη Μόσχα και από τη Γιάσνα Πολιάνα. Ναι, ήταν μια εξαιρετική ημερίδα που είχες διοργανώσει. Ήταν καταπληκτική. Ο Κόμες Τολστόι που είχε έρθει είναι ο πρώτος σύμβολος του Προέδρου της Ρωσίας, του Πούτιν, στα πολιτιστικά και τα εκπαιδευτικά θέματα. Και τον φιλοξενήσαμε εδώ τρεις μέρες και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο Κότσεν Χολ της Γενναδίου Βιβλιοθήκης. Ναι, ήμουν παρούσα και εκ μέρους της Ελλάδας μάλιστα μίλησε για τον ίδιο τον συγγραφέα, τον Λέοντα Τολστόι και το έργο του, ο δικός μας συγγραφέας, ο Δημήτρης Στεφανάκης. Ο Στεφανάκης είχε καταπληκτική. Και επίσης να σημειώσουμε ότι υπήρχε μια υπέροχη δωρεά από την αγιογράφο Λίλα Δίδου προς τον Κόμι Βλαδιμίρ Τολστόι, μια αγιογραφία. Να το σημειώσουμε γιατί νομίζω ότι είναι πολύ τιμητικό. Βέβαια, είναι φίλε μας και έκανε δώρο την εικόνα, αλλά και ο Δημήτρης ο Μουτούσης είχε κάνει μια καλή δωρεά σε όλη την οικογένεια και στους φιλοξενούμενους τον Τολστόι με κάτι κοσμήματα, τα δαχτυλίδια, τα οποία τα ευλογούν στο Άγιον Όρος και με πιστοποίηση και με ωραία κασετίνα. Και ευχαριστούμε τον Δημήτρη.
Τους ευχαριστούμε όλοι, όλους και αισθανόμαστε ομάδα... και υπερήφανοι σαν Έλληνες γιατί βεβαίως. Με μεγάλη χαρά το δεχτήκαν για τις προσφορές τους. Οι Ταμίλοι της Ρώσικης Αποστολής και η ομάδα Αντάμκων έχει χαρίσει πολύ ωραία βιβλία από το Υπουργείο, από το ΕΟΤ. Καταπληκτική. Όλη αυτή η εκδήλωση βέβαια ήταν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και του Πολιτιστικού Κέντρου της Ρώσικης Πρεσβείας. Υπάρχει συμπαράσταση δηλαδή από αρμόδιους φορείς, υπουργεία, πρεσβείες, Ελλάδος και Ρωσίας αντίστοιχα. Βεβαίως. Καταρχήν είχαμε πάρα πολλούς φιλοξενούμενους. Οι καλεσμένοι μας ήταν και από τα υπουργεία, από τα καθηγητές πανεπιστημίου, γιατροί, δικηγόροι. Από το ΙΟΤ ήταν καλεσμένοι. Μάλιστα είχε έρθει και ο πρώην υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Ανδρέας Ζαΐμης, ο πατέρας του ήταν και πρωθυπουργός. Και να σας πω και το καλό ότι έκατσε από την αρχή μέχρι το τέλος, εντός εισαγωγικών μας άντεξη, γιατί ήταν πολλές ώρες σε εκδήλωση, ήταν και κλασική μουσική. Ακολούθησε κάποια συναυλία μετά. Βέβαια, είχα μια δεξίωση, μετά μια συναυλία κλασικής μουσικής με καταπληκτικούς Ρώσους και Έλληνες καλλιτέχνες. Και ο κόσμος ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και ήταν όλη την Κυριακή. Λυπήθηκα πάρα πολύ που δεν το είχα μάθει εγκαίρως, οπότε θα είχαμε φροντίσει να έχουμε μια συνέντευξη από τον κόμι Βλαδιμίρ Τολστόη εδώ για την εκπομπή μας. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά όμως θα το μπορούμε να το διαργανώσουμε εγκαίρως. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Βεβαίως. Πώς χορηγούνται, από πού προέρχονται τα έσοδα? Υπάρχουν κάποια έξοδα. Υπάρχουν Όχι χορηγοί. Κάποια έξοδα, υπάρχουν πολλά έξοδα. Οι χορηγοί κυρίως είναι χορηγοί info sponsors, είναι χορηγοί επικοινωνίας οι περισσότεροι. Όπως το ραδιόφωνο της Αθήνας 984, όπως το κανάλι 1 το Πειραιά. Υπάρχει ένα κανάλι του Παύλου Ονόικο Ρώσο Ελληνικής. Είχαμε την εφημερίδα της Ίγκα Αμπγάροβα Ομόνια, Εμίρ και Ομόνια και πολλούς άλλους. Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν είχαμε χορηγούς σε αυτή την εκδήλωση, παρότι που τα έξοδα ήταν πολλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως προσωπικά τα έξοδα μας. Μα αν παρευρεθεί κάποιος στις εκδηλώσεις αυτές, το διαπιστώνει από μόνος του. Ήταν υψηλό επίπεδο η εκδήλωση, πολύ, το ξέρω. Ναι, ναι, συμφωνώ. Μπράβο, ναι. Γιατί... Είναι χόμπι αυτό. Προσφορά στον κόσμο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εγώ παρευρίσκομαι στις περισσότερες εκδηλώσεις που διοργανώνεις. Το ξέρω και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διοργανώνονται και εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έτσι. Βεβαίως. Υπάρχουν, είχαμε κάνει 2-3 συναυλίες κλασικής μουσικής φιλανθρωπικού χαρακτήρα, βεβαίως. Για τα παιδιά στην Ουκρανία είχαμε στείλει κάποιο μικρό ποσό στον Ντομπάς. Είχαμε κάνει και άλλες εκδηλώσεις για τα παιδιά της Ρωσίας και του Ουσμπεκιστάν. Σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Δεν ξέρω αν ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο για την ημερίδα όσον αφορά τον... Όχι, είχαμε εδώ στην ημερίδα, εκτός από την κλασική μουσική, ήθελα να προσθέσω ότι είχαμε μια καταπληκτική έκθεση κοστομιών από την ομώνυμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου Άννα Καρένινα. Ευχαριστούμε τον Στάθη Λιβαθινό, τον διευθυντή που μας παραχώρησε τα κοστούμια. Και είχαμε και μια πολύ ωραία έκθεση ζωγραφικής μιας φίλης μας, γνωστής ζωγράφου, της Έλληνας Παυλοπούλου, με έργα Άννα Καρένινα. Πώς είναι μια γυναίκα, φίλη, σύζυγος, νοικοκυρά και στον περίκλειστό της χώρο. Μια πολύ ωραία έκθεση. Λοιπόν, είχα διαβάσει πριν λίγο καιρό ότι ετοιμάζεται μία ταινία για τη ζωή του Ιάννη Καποδίστρια. Ναι. Γι' αυτό θέλω να μου πεις. Θα σας πω με δύο λόγια, ναι. Έχω τη χαρά να έχω φίλο τον Τάσο Λέρτα, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, αλλά και σεναριογράφος της ταινίας. Έχει γράψει εδώ και πολλά χρόνια ένα σενάριο για τον Ιωάννη Καποδίστρια, και είναι από τα καλύτερα σενάρια που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα. Και ήρθε μάλλον η στιγμή να υλοποιηθεί αυτό το σενάριο, να κάνουμε μια συμπαραγωγή ρώσο-ελληνική, ελληνορωσική παραγωγή για τον Ιάννη Καποδίστρια. Είναι ταινία μεγάλο μήκος. Έχουμε Δεν έχει χαρά... ξεκινήσει ακόμα. Θα ξεκινήσει τέλος της χρονιάς αυτής. Έχουμε τη χαρά να συνεργαστούμε με τη μεγαλύτερη ταινιοθήκη της Ρωσίας, την Ghost Film Fund. Ο διευθυντής είναι ο κύριος Μπορατατσόφ Νικολάη. Έχουμε υπογράψει συμβόλαια
και θα αρχίσουμε την ταινία τέλος της χρονιάς, ναι, με τον σκηνοθέτη Τάσο Λέρτα. Θέλω την υπόσχεσή σου ότι θα βρεθείς πάλι εδώ στο πλατό της εκπομπής να μιλήσουμε αναλυτικά για την ταινία. Βεβαίως, όταν θα καλέσουμε και τον Τάσο Λέρτα. Βεβαίως, μόλις θα ξεκινήσει η ταινία, να μιλήσουμε για την ταινία και όταν θα ολοκληρωθεί, πάλι θα ξαναμιλήσουμε για την ταινία. Βεβαίως, θα σας καλέσουμε και στα γυρίσματα, μπορεί και να... Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα εδώ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού και να πούμε κάποια λόγια που είχε πει ο Ντοστογεύσκη. Η ομορφιά σώζει τον κόσμο. Θα σώσει τον κόσμο. Και η ομορφιά βρίσκεται στην τέχνη. Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι φέτος η χρονιά του 2016 είναι το σταυροδρόμι δύο χωρών. Η τιμόμενη χώρα στην Ελλάδα είναι η Ρωσία και η τιμόμενη χώρα στην Ρωσία είναι η Ελλάδα και γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις ρώσο-ελληνικές και ελληνο-ρωσικές. Γι' αυτό καλέσαμε και τον Τολστόι, γι' αυτό γίνονται και άλλες πολλές εκδηλώσεις. Ξενοφώνω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ευχαριστώ πολύ.